Σεπτέμβριος 1979. Ιδρύεται το Σωματείο Προοδευτικός, Εκπολιτιστικός και Αθλητικός Όμιλος Οικιάδας. 30 χρόνια μετά δεν καταφέραμε να του δώσουμε ένα όνομα. Για όλους μας είναι απλά ο Σύλλογος. Αρχικά ο Σύλλογος στεγάζεται στο παλιό ιατρείο, που παραχωρεί η κοινότητα και επισκευάζεται με προσωπική εργασία των μελών του. Οι πρώτες δραστηριότητες ξεκινούν το καλοκαίρι του 80. Ένα καλοκαίρι σταθμός για την πορεία του Συλλόγου, που σημάδεψε όλους όσους δουλέψαμε γι' αυτό και καθόρισε την πορεία του Συλλόγου την επόμενη δεκαετία. Το χωριό μας, όπως και όλη η Ελλάδα, βρίσκεται σε μια εποχή όπου η παράδοση έχει παραγωνιστεί και το κιτς επικρατεί σε όλες τις φάσεις της ζωής. Επιπλέον, στο χωριό μας επικρατεί απομόνωση. Ανάμεσα στα νέα παιδιά, που όχι μόνο δεν κάνουν παρέα, όπως σήμερα, αλλά ούτε καν μιλούν ο ένας τον άλλο. Ακόμα μεγαλύτερο χάσμα υπάρχει ανάμεσα στις διαφορετικές ηλικίες. Το πρώτο θέατρο αναλαμβάνει η Σοφία Πουπάλου και ο Ζανής Κασμάς με μια ομάδα μαθητών και φοιτητών, των λιγοστών που υπήρχαν εκείνη την εποχή στο χωριό μας. Ανεβάζουν την παράσταση η Χαρτοπαίχτρα. Το έργο διδάσκει η Ευτυχία Βλυσίδου, φοιτήτρια φιλολογίας τότε. Τα σκηνικά κατασκευάζει ο Γιάννης Φραγκάκης και τα κοστούμια όλες οι καλοντημένες κυρίες του χωριού. Η παράσταση έχει απόλυτη επιτυχία και παίζεται στον Άγιο Γιώργη το Σικούσι και τα Νένιτα. Η τέχνη βέβαια δεν κέρδισε πολλά από εκείνες τις παραστάσεις. Η αλλαγή όμως που έφερε σε όλους μας ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία εκείνου του θεάτρου. Το δέσιμο και η αγάπη που δημιούργησε ανάμεσά μας η πολύ ωραία ενασχόληση με τις πρόβες. Κλεισμένοι μέσα στο σχολείο, τα ζεστά καλοκαίρια του Αυγούστου, γνωρίσαμε τα παιδιά που ήταν δίπλα μας και δεν τα γνωρίζαμε. Στο περίφημο πράσινο τετράδιο που γράψαμε όλες τις εντυπώσεις και τις αναμνήσεις μας μετά το πρώτο θέατρο, ο Γιάννης ο Πετσουλός θα γράψει. Καλοκαίρι 80. Το δυσκολότερο και συγχρόνως το ομορφότερο καλοκαίρι για μένα. Μέχρι τώρα, 21 χρονών, ποτέ άλλοτε δεν είχα συναναστραφεί τόσο πολύ και μάλιστα με τόσα παιδιά από το χωριό μου. Πάντως, μετά την καλοκαιρινή συναναστροφή, έκανα μια διαπίστωση. Ότι έχασα πάρα πολλά, όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό νομίζω ισχύει και για τους υπόλοιπους. Και θα ρωτήσει κάποιος, καλά, τι άλλαξε και υπάρχει τέτοια συναναστροφή. Μήπως κανένα σεισμός. Φυσικά όχι. Ας είναι καλά το θέατρο. Τελειώνοντας, κάνω μια ευχή. Όλη αυτή η παρέα να μην χαθεί με το τέλος του Αυγούστου. Ελπίζω αυτή η ευχή μου να μην πέσει στο κενό. Για το ίδιο καλοκαίρι, ο Δημήτρης ο Κρητικός, ο Ποντικούλης, θα γράψει. Αυτό το καλοκαίρι ήταν το ομορφότερο από τα άλλα 16 καλοκαίρια που πέρασα σε όλη μου τη ζωή. Ήταν αλλιώτικο απ' τα άλλα. Δεν μπορώ να πω το ίδιο με τους άλλους. Ναι, ήταν δύσκολο. Αλλά και σύγχρονα όμορφο και ευχάριστο. Στους 3 αυτούς μήνες γνωρίστηκα καλύτερα με τα παιδιά της Οικιάδας. Έμαθα τους χαρακτήρες τους. Έκανα μαζί τους την ομορφότερη και την καλύτερη παρέα. Και εύχομαι να μείνει αιώνια και αλυσμόνητη. Ποτέ να μην χαλάσει. Με αγάπη και φιλιά ο ξέχαστος φίλος σας Δημήτρης Κρητικός. Ο Δημήτρης ο Μαυρέλος, ο Τιτός ή αλλιώς ο Λάκης, όπως το λέγαμε στο θέατρο, θα γράψει. Καλοκαίρι 80. Another brick in the wall. Έτσι ονομάζω το καλοκαίρι αυτό. Ήταν η αρχή του τέλους. Ο τείχος της απομόνωσης άρχισε να πέφτει. Το σφυρί ήταν το θέατρο. Τα τούβλα έπεσαν. Σοριάστηκα. Δεν θέλουμε πια διεύθυνση σκέψης. Δεν θέλουμε το κατεστημένο. Να πάψουν πια οι επικρίσεις έναντι της νεολαίας, η συμποφατία και τα τόσα άλλα. Το θέατρο έκανε την αρχή. Ας ελπίσουμε λοιπόν να μην χαθούν όλα μετά από αυτό. Εύχομαι κάθε επιτυχία στον καθένα σας. Δημήτρης. Η συνεργασία με τα αγόρια και τα κορίτσια του χωριού, αλλά και με τους μεγαλύτερους, μας άνοιξε δρόμους που δεν φανταζόμαστε ότι υπήρχαν. Μάθαμε να δουλεύουμε μαζί, να είμαστε εμείς και όχι εγώ,
να συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους με αλληλοσεβασμό, να μοιραζόμαστε τη χαρά της κοινής προσπάθειας. Ανακαλύψαμε τον τόπο μας μέσα από τις ατέλειωτες κουβέντες και τα παιχνίδια μας γνωρίσαμε την παράδοση του χωριού μας. Την αγαπήσαμε, την κρατήσαμε όχι σαν ένα μουσιακό είδος, αλλά σαν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Βάλαμε στο λεξιλόγιο μας τις κουβέντες που έλεγαν οι γιαγιάδες μας. Τραγουδήσαμε τα τραγούδια που λέγαμε στην Κούνια. Ακόμα και τα μυρολόγια, όπως έλεγε ο Αντώνης ο Στεφανιώρος, το Αντωνάκι. Ήταν καλύτερα να τα λέμε τώρα που είμαστε νέοι και χαρούμενοι, παρά όταν έρθει η ώρα τους, που δεν θα τα ακούγαμε κιόλας. Ο τόπος μας τώρα δεν είναι ένα σημείο στο χάρτη που μας κρατά δέσμιους. Γίνεται το σημείο αναφοράς μας. Αγαπήσαμε τους ανθρώπους του και ξαναγαπήσαμε τον τόπο μας. Όνειρό μας να βγάλουμε από την απομόνωση και να φέρουμε κοντά στο σύλλογο τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας και τους άντρες από τα καφενεία. Αυτό το όνειρο κατευθύνει και το έργο του Συλλόγου την πρώτη δεκαετία. Από τον πρώτο κιόλας χρόνο ιδρύεται η Δανειστική Βιβλιοθήκη που λειτουργεί με επιτυχία για αρκετά χρόνια. Τα βιβλία της, ντυμένα με επιμέλεια με κόκκινο βελούδινο χαρτί, μπαίνουν στα περισσότερα σπίτια του χωριού και διαβάζονται από όλες σχεδόν τις ηλικίες. Γίνεται προσπάθεια εξοραϊσμού του χωριού, με δεντροφυτεύσεις, τοποθέτηση παγκακιών στο πρόβαρμα και τοποθέτηση καλαδιών για σκουπίδια σε πολλά σημεία του χωριού. Οι θεατρικές παραστάσεις γίνονται η αγαπημένη καλοκαιρινή δραστηριότητα της νεολαίας. Έτσι, μετά τη Χαρτοπέχτρα του 80, έχουμε το 82 όταν δεν τον περίμενε. Πάντα με τραγούδι η ζωή μας ξεκινά. Το στραβόξυλο, το 84 ξύπνα Βασίλη, το 85 η κυρία έχει νεύρα. Το 86, πρίκα μου αγαπημένη. Το 87, ας παίξουμε τους μεγάλους. Μένουμε πάντα παιδιά. Ο Σύλλογος φροντίζει με ιδιαίτερη αγάπη την νεολαία του χωριού. Με βράβευση των αριστούχων μαθητών γυμνασίου και λυκείου. Με διαγωνισμούς των μαθητών του δημοτικού. Με δωρεάν μαθήματα ελληνικών και μαθηματικών από φοιτητές. Διοργανώνει αθλητικούς αγώνες και δημιουργεί το χώρο του μπάσκετ που αποπερατώνεται με την ευγενική χορηγία του Γιώργου και της Φιλιός Αλμυρούδη το 1987. Και βέβαια, πολλά παιδιά έχουν ακόμα τα μικρά δωράκια που μοίραζε ο Σύλλογος στις παιδικές γιορτές των Χριστουγέννων. Το Νοέμβριο του 1985 πραγματοποιεί επίσκεψη με παιδιά από 11 έως 18 χρονών στο στρατόπεδο της Λαβρίνας στο Χαλκιός, προκειμένου τα παιδιά να γνωρίσουν τις συνθήκες ζωής στο στρατόπεδο, ώστε να είναι προετοιμασμένα για τη στρατιωτική τους θητεία, αλλά και να γνωρίσουν περισσότερα πράγματα για το επάγγελμα του στρατιωτικού. Την επόμενη χρονιά ξεκινάει η δημιουργία χορευτικού τμήματος με μικρά παιδιά του δημοτικού, αλλά και με εφήβους. Η διδασκαλία των χωρών γίνεται από χοροδιδάσκαλο του Συλλόγου Λέων ο Αλάτιος. Το χορευτικό, εκτός από τις εμφανίσεις του στις εκδηλώσεις του χωριού, εμφανίζεται και στις εκδηλώσεις άλλων συλλόγων, καθώς και στις φιλανθρωπικές επισκέψεις που κάνει ο Σύλλογος στο γυροκομείο και τις φυλακές. Αλλά και για τις μεγαλύτερες ηλικίες υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες. Σε συνεργασία με την ΕΛΕ και άλλους φορείς, διοργανώνονται σεμινάρια ενηλίκων. Γεωπονική, ραπτική, ψυχολογία, αγγλικά είναι μερικά από τα θέματα που παρακολουθήσαμε. Τα Χριστούγεννα του 84, σε μια προσπάθεια να έρθουν κοντά όλες οι γυναίκες του χωριού, ο Σύλλογος τις καλεί για ένα τσάι.
Οι οδηγίες του Προέδρου προς τις κοπέλες που ανέλαβαν τη διοργάνωση είναι σαφείς. Πρέπει να φροντίσουν να δημιουργήσουν ιδιαίτερα φιλική ατμόσφαιρα. Έτσι, όλες οι κυρίες έφυγαν από την εκδήλωση κρατώντας μια χριστουγεννιάτικη κατασκευή που έφτιαξαν τα παιδιά του χωριού. Την ίδια εποχή γίνονται τα πρώτα δειλά βήματα συνεργασίας με άλλους συλλόγους. Το 82 διοργανώνεται στην αυλή του σχολείου συναυλία με ορχήστρα και τραγουδιστές και από τα δύο χωριά. Το 85 η ΠΕΚΕΦ μας παραχωρεί τη μηχανή προβολής ταινιών, της οποίας ο Σύλλογος προμηθεύεται από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας μετά από παρέμβαση του Δημοτικού Σχολείου. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, με τη βοήθεια της κοινότητας και της νομαρχίας, διοργανώνεται μεγάλη συναυλία με το Λάκη Παπά και την Πόπη Αστεριάδη. Σε πολλές εκδηλώσεις, ο Σύλλογος συνεργάζεται με το σχολείο, την εκκλησία και την κοινότητα. Οι θεατρικές παραστάσεις γίνονται στη σκηνή του σχολείου και τα απαραίτητα καθίσματα παραχωρεί η εκκλησία. Από κοινού γίνονται και οι εορτασμοί για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τις εθνικές επετείους και τις εορταστικές εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδας. Η δεύτερη δεκαετία βρίσκει το Σύλλογο στα χέρια των νεότερων παιδιών. Στα διοικητικά συμβούλια βρίσκονται φοιτητές, που τώρα είναι πολύ περισσότεροι. Νέοι εργαζόμενοι με διάθεση και καινούργιες ιδέες. Την περίοδο που το κτίριο της κοινότητας επισκευάζεται, το υπόγειο του Δημοτικού Σχολείου μετατρέπεται σε αίθουσα νεολαίας. Εξοπλίζεται με τηλεόραση, στερεοφωνικό και επιτραπέζια παιχνίδια. Αρρωγός της προσπάθειας του Συλλόγου είναι το παράρτημα του Πειραιά. Με δαπάνη του διαμορφώνεται ο χώρος στα Αλόνια. Ναι, το παράρτημα του Πειραιά, και πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το παράρτημα μεσολάβησα εγώ να δημιουργηθεί. Είχα πάει κάποτε στον Πειραιά, μαζέψαμε όλους τους χωριανούς στο καφενείο του Αποστόλη, που το είχε τότε ο Αποστόλης μαζί με το Σταμάτη, και βγάλαμε ένα διοικητικό και ήταν μια, αυτό το είπαμε, μια επιτροπή πέραν από το Σύλλογο, χωρίς να έχει βέβαια τις πρωτοβουλίες να κάνει άλλο από εκδηλώσεις, εκδρομές και τέτοια, και ακόμα κάτι κρατιέται από τότε στον Πειραιά. Αυτή την περίοδο ξεκινούν πιο οργανωμένα και οι εκδρομές. Μια δραστηριότητα που έδωσε μια διαφορετική κατεύθυνση στο Σύλλογο. Αρχικά, οι εκδρομές γίνονται μέσα στοιχείο. Για προσκύνημα στα γύρω Ξοκλήσια, στην Αγία Παρασκευή στο Πιτιός, τον Ταξιάρχη στα Μεστά, στην Αγία Μαρκέλα. Η πρώτη εκδρομή έξω από πτυχίο γίνεται στη Μυτιλίνη. Οι εκδρομές μας στην Κέρκυρα, την Καβάλα, την Ξάνθη, τα Μετέωρα, την Πάτρα, στα Γιάννενα. Ζευγάρια συνταξιούχων, νεαρά κορίτσια, μεγαλύτερες γυναίκες μόνες τους, γνωρίζουν μαζί, σαν μια παρέα, τα περισσότερα μέρη της Ελλάδας, κάτι που κανείς από μόνος του δεν θα τολμούσε να κάνει. Έτσι, γνωρίζονται και γίνονται φίλοι, άτομα διαφορετικής ηλικίας και νοοτροπίας, που μέχρι τώρα ζούσαν στον ίδιο τόπο, αλλά ήταν άγνωστοι μεταξύ τους. Οι μεγαλύτερες ηλικίες έρχονται τώρα πιο κοντά στο Σύλλογο. Και ενώ έβλεπαν με κάποια επιφύλαξη τις δραστηριότητές του, τώρα βλέπουν διαφορετικά. Ακόμη και τα πάρτι για την νεολαία που διοργανώνονται κατά καιρούς. Πολλές γυναίκες, μεγαλύτερες, που μέχρι τώρα ήταν απομονωμένες, συμμετέχουν πιο ενεργά σε πολλές εκδηλώσεις. Το όνειρο της προηγούμενης δεκαετίας αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Σε αυτό συμβάλλει και η παρουσία της Ματρόνας Κούτικα, της θείας της Ματρόνας, σε πολλά διοικητικά συμβούλια για αρκετά χρόνια. Είμαι πολύ συγκινημένη για αυτή την εκδήλωση που γίνεται στα 30 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου, γιατί τουλάχιστον τα 15 χρόνια ήμουνα μέλος του διοικητικού, πότε πρόεδρος, πότε απλό μέλος, και πάρα πολλά χρόνια ήμουνα ταμείας. Θέλω να πω πρώτον απ' όλα, όταν πρωτοήρθα στο Σύλλογο, πόσο ωραία αισθάνθηκα που είδα εδώ ότι ήταν ένας χώρος πολύ ευχάριστος και είχαν γίνει κάποιες δουλειές από τα προηγούμενα διοικητικά για τις οποίες εγώ είχα άγνοια. Και νόμιζα ότι ο Σύλλογος ήταν μόνο χορούς, γλέρια και τίποτα άλλο. Τελικά είδα ότι είχε γίνει πάρα πολύ δουλειά από τα προηγούμενα διοικητικά και αυτό το εκτίμησα πάρα πολύ. Πρέπει να πω ακόμη ότι στο Σύλλογο μπορεί να έδωσα πολλά, αλλά επήρα και πάρα πολλά.
Χαιρόμουν όταν με συναντούσαν τα παιδιά στον δρόμο και με χαιρετούσαν. Γεια σου Θεία, γεια σου Θεία, αυτό γίνεται και μέχρι σήμερα. Και σε κάθε εκδήλωση που μαζευόταν ο κόσμος, αισθανόμουν ότι γίνεται κάτι για την οικογένειά μου. Τον είχα το σύλλογο σαν δεύτερο σπίτι μου. Θέλω να σας πω ότι όταν ήρθα στο σύλλογο, ήταν για κάποιο διάστημα, κάνα εξάμηνο, ίσως και χρόνο, κλειστός ο σύλλογος και δεν πολύ ερχόταν τα παιδιά εδώ, το θεωρούσαν κάποιο χώρο, όχι ότι δεν ήταν καλό σαν χώρος, αλλά το θεωρούσαν ότι μήπως έρθουν στο σύλλογο και δεν τις αφήνουν οι μανάδες τους και αυτά, επειδή γινόταν και κάποια μικρό γαμπρίσματα, να τα πούμε και χωριάνα. Όταν όμως ήρθα στο σύλλογο εγώ, ήμουν πιο μεγάλη, το διοικητικό ήταν όλοι πολύ μικρότεροι από μένα και οι γονείς έδειξαν εμπιστοσύνη στα παιδιά τους με την έννοια ότι τα αφήνανε να έρχονται στο σύλλογο, βλέποντας ότι ήμουνα εγώ και τα επιτηρούσα. Από τα δε παιδιά ήταν, τώρα όλοι είναι επιστήμονες, φοιτητές, αλλά όλοι πρέπει να θυμούνται ότι μέσα στο σύλλογο είχαμε διάφορα παιχνίδια, είχαμε πιγκ-πονγκ και περνούσαν τα καλοκαίρια τους και τις ημέρες που δεν είχαν σχολείο εδώ μέσα. Όμως ήταν με τακτική, είχαμε κατάλογο σαν επιμελητές όπως το σχολείο και κάθε μέρα ένα παιδί ανελάμβανε να πάρει το κλειδί, να ανοίξει, να κλείσει. Κάθε εβδομάδα δεν θυμάμαι και πολύ καλά. Τα παιδιά που έχουν περάσει από εδώ θα το θυμούνται αυτό. Και αυτό το παιδί ανελάμβανε να κλείσει το σύλλογο, να τον ανοίξει, να συμμαζέψει τα πράγματα που υπήρχαν μέσα και πάντα με τον δικό μου τον έλεγχο. Μετά ακολουθούσαν εδώ μέσα κάποια γλέντια, μέσα στην αίθουσα του συλλόγου. Μικρό γλεντάκι για τα παιδιά, πάρτι και τέτοια. Και ερχόταν με μεγάλη χαρά η νεολαία που καλούσαμε και αισθανόταν ότι πηγαίνουν σε ένα πάρτι όπως αυτά που βλέπανε στην τηλεόραση και τότε στο χωριό ήταν πολύ χοντρό να βγουν τα παιδιά από το χωριό για να πάνε σε κάποιο πάρτι. Ερχόταν στο σύλλογο με την άδεια των γονιών τους και πάντα ήμουνα μέσα κι εγώ και αυτό ήταν πολύ θετικό γιατί οι γονείς αισθανόταν πως τα παιδιά τους είναι ίσοι, είμαι εγώ μια μεγάλη γυναίκα και θα τα πρόσεχα. Ακολούθησε πάλι με τα παιδιά να κάνουμε χορευτικό χωρίς να πληρώνουν τα παιδιά και πρέπει να αναφέρω εδώ ότι το χορευτικό μας ήταν το δεύτερο χορευτικό που ανέλαβε ο κύριος Καραολάνης που είναι τώρα στο Λενάτιο, στο λέω τον Αλάτιο, ναι, τον μπέρδεψα. Ανέλαβε ο κύριος Καραολάνης το δεύτερο χορευτικό του, είμαστε εμείς, το πρώτο ήταν στο χωριό του, στα Ανένητα και το δεύτερο είμαστε εμείς και στη συνέχεια έγινε αυτό που έγινε γύρω από τον Αλάτιο. Τα παιδιά όσα ερχόταν εδώ με πολύ χαρά, είχαμε περιορισμό ηλικιών γιατί έτσι και λέγαμε ότι όλα τα παιδιά εδώ θα γινόταν ο χάμος και είπαμε ότι και λέγαμε ότι μέχρι Δευτέρα Γυμνασίου, από Δευτέρα Γυμνασίου και πάνω ή από είχαμε τα μικρά χορευτικά μέχρι Πέμπτη έκτη Δημοτικού. Κάποια άλλα παιδιά που θέλανε να έρθουν, κλαίγανε, δηλαδή ήταν κάτι το πολύ πολύ συγκινητικό με πόση αγάπη τα παιδιά ερχόταν στο σύλλογο για τα χορευτικά και για όλες τις άλλες εκδηλώσεις. Τα καρναβάλια μας. Τις απόκριες του 83, μια ομάδα νέων παιδιών, σπλωγμένη από την νοσταλγία των παιδικών αναμνήσεων από τα παλιότερα καρναβάλια, αναβιώνει το Σικιαδιώτικο Καρναβάλι. Το θέμα του είναι όπως παλιά ο γάμος, το προξενιό, η πρίκα, το πρικοσύμφωνο, μόνο που τώρα υπάρχει και το δίλημα, πολιτικός ή θρησκευτικός. Οι κουδουνάτοι γυρίζουν από βραδύ στο χωριό και καλούν τον κόσμο. Την άλλη μέρα όλο το χωριό συνοδεύει το γαμπρό και την ύφη. Η συμμετοχή του κόσμου είναι τέτοια που οι κοπέλες αναρωτιούνται. Άραγε στους γάμους μας θα έρθει τόσος κόσμος. Αυτή η συμμετοχή είναι που κρατάει ζωντανό το καρναβάλι τα επόμενα χρόνια και διακόπτεται μόνο όταν θλιβερά γεγονότα ρίχνουν τη σκιά τους στη ζωή του χωριού. Τη δεκαετία του 90 τα νεότερα παιδιά θα δώσουν στο καρναβάλι μια διαφορετική μορφή. Καρναβαλιστές όλων των ηλικιών συμμετέχουν στα δρόμενα που γίνονται πια επισκηνής στο περίβολο του συλλόγου. Η θεματολογία ποικίλει, διατηρείται όμως η αθυροστομία και το σατυρικό του χαρακτήρα των ημερών. Το 2003, το καρναβάλι με τη βοήθεια του Δήμου Ομηρούπολης
εντάσσεται στο μέτρο 7.4 του επιχειρησιακού προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-2006. Ανάμεσα στα σκέλια μου καμίνι έχει ανάψει, μα δεν υπάρχει χριστιανός να μου την εκοπάσει. Μαλάζεις, θα μας δει ο Σανιώτης ο Νικολής, θα μας δει η Μαρκέλα του Πάλου, τι θα πούνε στο χωριό. Ω, κουμπάρε, κάνω τις αισθήσεις μου, δεν μπορώ, δεν μπορώ, κουμπάρε, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Για το δάχτυλό μου το μεσαίο έχει μεγαλώσει. Πάρε και το δάχτυλό που του βάζα. Γεια σα, Μάτσα. Πάρε και το κέρι το κόκκινο. Και τα φανάρια του σπίτι απ' έξω. Και κόκκινο κέρι. Εγώ θα σου πω. Δεν θα πάω από εδώ. Να πάω. Φέγαμα δεν άκουγε. Αχιέ μου, αχιέ μου. Και το παιδί μου λεύτερη αδελφή σου. Σκάσε να μιλήσω κι εγώ. Σκάσε, τώρα σε πιέσε λογοδιάρια. Άντε μπράβο. Ένα σου. Αχ, φέραμε. Για σταμάτα χριστιανά, εσύ έχεις. Εσύ έχεις κάποια δουλειά. Θα την παντρευτείς. Μακάρι. Μακάρι να ξεφυλιθεί του σπιτιού μου το όνομα. Και δεν θέλω να παίρνει τη σύνταξη, να συζείτε και να πάρει τη σύνταξη. Θα παντρευτεί, θα την παντρευτείς. Σκασμός. Τίποτα άλλο έχεις να πεις. Έχω πολλά. Έχω πολλά, γιατί του λέγα να μην σε πάρει. Έχω κορίτσι ελεύθερο και ακόμη είναι. Μου λέει και μάνα μου δίνει κάθε βράδυ ένα χαπάκι. Λέγε μου τι χαπάκι σου δίνει. Λέει μάνα μου το δίνει και τα κανονίζομαι εμείς. Άρα αυτό το ρημάδι του Βιάγκρα ήταν φαίνεται και τον εξέπαλλον. Τι να κάνω. Τα ίδια θα πάθεις. Παίζουνε με την κάβλα. Τα με την κάβλα μπορείς να παίξεις. Σε με την κάβλα μπορείς να παίξεις. Άντε πήγαινε χαμένη. Δηλαδή εμπέταλε ο άντρας μου και πρέπει να τον ράψω. Να τον ράψω. Άντε το πήγαινε σου παρακαλώ. Μου πάρε κοίταξε να δεις. Θα μιλήσω με όμορφα κοπέλα. Εγώ. Εγώ ούτε θέλω να συζούμε ούτε τίποτα. Εγώ θέλω να μου πάρει. Πού γεννήθηκε. Εγώ γεννήθηκα στην Καβάλα το 1973. Να τη φως και να τη τρία. Ευχαριστώ. Πού μένεις. Τώρα μένω στην Καβλίπολη, Σικαιών 63, εκεί στο Πειραιά γιατί μου αρέσουν οι νάπετες. Τι επίπεδο φέρνω. Ναι βρε. Γιατί αεροπορία λίγια σου πες. Πήγαινε και στο καψιμί και έκανε χολοκαρανί.
Τι ζώδιο είσαι, ρε? Το ζώδιο μου είναι Παρθένος από μπροστά, από πίσω λιοντάρι, με οροσκόπο ηχθή. Κατά προτίμηση Λούτσο. Ο παξιωμένος. Δεν είναι πιο το πάλι και χαλαρός. Εγώ θέλω και κάποιον να πιάσω σπόρο. Αλλά πάνω από 22 πόντους είναι δεχτές οι παραγγελίες. Και εγώ πότε θα γίνω μάνα? Όταν η κυβέρνηση πάρει μέτρα για τα κολόφαινα. Τα λόγια είναι περιτά, του μείνε το κουσούρι. Από μικρός γλυκάθηκε να τρώει το αγκούρι. Την τελευταία δεκαετία, τα διοικητικά συμβούλια αποτελούνται κυρίως από γυναίκες όλων των ηλικιών. Έτσι, οι περισσότερες εκδηλώσεις έχουν κάτι από άρωμα γυναίκας. Η γιορτή της μητέρας, η ημέρα της γυναίκας, εορτάζονται με ιδιαίτερη φροντίδα κάθε χρόνο. Σε τακτικά διαστήματα, στη διάρκεια ενός απογευματινού καφέ, γίνονται ομιλίες με θέματα που έχουν σχέση με την υγεία, τη διατροφή, τις ανθρώπινες σχέσεις. Εφαρμόζονται προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως το πρόγραμμα Άλκιστης, που πραγματεύεται τις σχέσεις γονέων και παιδιών σε όλες τις ηλικίες, πρόγραμμα ζωγραφικής σε γυαλί, καθώς και κατασκευές με γύψο. Όμως, όλοι μας κατανοούμε ότι η όποια πρόοδος και ευημερία του χωριού μας οφείλεται στη θάλασσα και τους ανθρώπους της. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος τιμά τους ναυτικούς μας, τοποθετώντας το παντουκιό σαν αμνηστικό άγαλμα. Ιδιαίτερη λαμπρότητα έχουν οι εκδηλώσεις για την Ναυτική Εβδομάδα, στις οποίες τιμά τους παλιότερους απόμαχους ναυτικούς, μα και τα νέα παιδιά που, αψηφώντας τις δυσκολίες, δεν σταματάνε το λάτρεμα των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων, την τέχνη κερδίζοντας να σε υπακούει ένα καράβι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με δέηση για να έχουν καλές θάλασσες όλοι οι άνθρωποι μας, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλων, ανέδειξε σε την πείμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση τα υψηλά,
τη πτωχία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρεσβεύε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Μια ανθοδέσμη από κόκκινα γαρίφαλα θα ρίξουμε στη θάλασσα, να σκουπίσει τη θάλασσα από τα κύματα και τις τρικυμίες, να είναι καλή γλυκιά και γαλήνια για όλους τους ναυτικούς μας. Παρακαλώ τον κύριο πρόεδρο των συνταξιούχων, τον κύριο Σταμάτη Καλαγιά, να ρίξει την ανθοδέσμη στη θάλασσα. Μιχαλή. Για όλους τους συνταξιούχους, για όλους τους ναυτικούς. Να παρακαλούσω τον εκπρόσωπο του Λιβελαχείου, του Λιμενικού Σώματος, να δώσει το μυστικό στον κύριο Εμμανουήλ Φίκαρη, ο οποίος είναι και ένας από τους αριστούχους της σχολής. Τελευταία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, εφαρμόζοντας το άρθρο 2 του καταστατικού του, κάνει προσπάθεια για σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στους Σικιαδιώτες, όπου και αν βρίσκονται, με τον τόπο τους. Τα Χριστούγεννα στέλνει κάρτες με ευχές σε πολλούς χωριανούς σε όλα τα μέρη της γης. Εκδίδει ημερολόγια με φωτογραφίες από δραστηριότητες του χθες στο χωριό μας. Το Πάσχα αναβιώνει το μαγείρεμα, κάτι που έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τους χωριανούς. Συνεργάζεται με άλλους συλλόγους και φορείς. Με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Λαγκάδας τιμά τον Παντελή Καλόγερο για την επιτυχία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για αθλητές με ειδικές ανάγκες. Συμμετέχει στη διοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την Ναυτική Εβδομάδα Στοιχείο, το Βροντάδο και τα Καρδάμιλα. Μαζί με την ΠΕΚΕΒ και το Δήμο Ομηρούπολης διοργανώνει με επιτυχία εκδήλωση για την ημέρα της γυναίκας με ομιλήτρια τη Λιάνα Κανέλη. Οφείλω να σας πω πάντως ότι με έχετε ήδη όμηρο της Ομηρούπολης. Έχω έρθει στη Χιό πριν από 30 χρόνια. Για 3-4 ώρες πήγα μέχρι τον Ανάβατο και ξαναγύρισα στην Αθήνα. Σήμερα ζήτησα να ξαναπάω στον Ανάβατο. Να τον πέσω και από μακριά. Παράλληλα, συνεχίζονται οι καθιερωμένες εκδρομές. Για πρώτη φορά, εκτός Ελλάδας, βρισκόμαστε στην Κωνσταντινούπολη. Ταξιδεύουμε στην Κρήτη. Κλείνοντας το αφιέρωμα στα 30 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου, όλοι όσοι δουλέψαμε για να μπορούμε σήμερα να έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε τα 30 χρόνια δράσης του, εκφράζουμε μια ευχή. Οι γενιές που έρχονται να πάρουν αυτό το πολύ ή λίγο που έχουμε καταφέρει και να το κάνουν μεγάλο. Να πραγματοποιήσουν ό,τι ονειρευτήκαμε και δεν υλοποιήσαμε. Να προσθέσουν τα δικά τους όνειρα και να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο σύλλογο που θα ανταποκρίνεται στις επιταγές των καιρών χωρίς να χάσει το χαρακτήρα του, προχωρώντας μπροστά με οδηγό της παραδόσεως του τόπου μας και στήριγμα την αγάπη των ανθρώπων του.